Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θησέα. Όντως, για πρώτη φορά η πολιτική, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών της Ευρωβουλής οργάνωσε συζήτηση για την παράτυπη μετανάστευση στην Κύπρο, βάζοντας στο χάρτη το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει νήσος. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Κώστας Κωνσταντίνους, και εγγράφησε με τα μελανότερα των χρωμάτων την κατάσταση, σημειώνοντας ότι η Κύπρος για πέμπτη συνεχή χρονιά είναι πρώτη σε αιτήσεις ασύλου σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια κατά αναλογία πληθυσμού και ότι ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών το 2021 ξεπέρασε τους αριθμούς των γεννήσεων στην Κύπρο, παραπέμποντας σε δημογραφική αλλίωση του νησιού. Εισηγούμε να παρακολουθήσουμε ένα σημείο της τοποθέτησης του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και να επανέλθουμε. Πάμε να δούμε το. Ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση ασύλου το 2021 ξεπερνά τον αριθμό γεννήσεων στην Κύπρο την ίδια περίοδο, που ήταν 10.792. Σε ό,τι αφορά στις παράτυπες αφήξεις μεταναστών στην Κύπρο, το 94% από αυτούς προέρχονται από τις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές της Κύπρου, ενώ το υπόλοιπο 6% διαθαλάσσεις. Το 2022 η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, αφού την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου κατατέθηκαν 5.500 νέες αιτήσεις ασύλου, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021 κατατέθηκαν μόλις 1.600. Οι αφήξεις συνεχίζονται αμύωτα, με το μέσο όρο να είναι περίπου 100 πρόσωπα την ημέρα. Παύλο Ξανθούλη. Ναι, η εκπρόσωπος της Κομισιόν Θησέ επιβεβαίωσε τα όσα ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνος, σημειώνοντας ότι οι Βρυξέλλες έχουν παρέμβει και προς την Άγκυρα, προσβλέποντας ότι θα προληφθεί και θα αποβευθεί η δημιουργία νέων μεταναστευτικών οδών. Κάτι βεβαίως που μέχρι στιγμής εξαντλείται στο επίπεδο του ευχολογίου και της έκφρασης ελπίδας, καθώς η Τουρκία δεν δείχνει να συγκινείται από τις ευρωπαϊκές παρενέσεις. Την παράσταση πάντως της συζήτησης έκλεψαν επικρίσεις κατά της Λευκωσίας ότι επιδίδεται σε αποθήκες παράτυπων μεταναστών. Αφορμή έδωσε η Συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου, στην οποία αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με τους παράτυπους μετανάστες που επιστρέφονται στο Λίβανο. Η αρχή έγινε από την εκπρόσωπο της Κομισιόν, που είπε ότι δεν γνωρίζει καμιά τέτοια συμφωνία, για να ακολουθήσουν τοποθετήσεις της εκπροσώπου μη κυβερνητικών οργανώσεων και ευρωβουλευτών που επέκριναν την Κύπρο για συμπεριφορά που βρίσκεται, όπως είπαν, στο αντίθετο ρεύμα από τη διεθνή νομιμότητα. Οι κατηγορίες ανάγκασαν τον Κώστα Κωνσταντίνου να απαντήσει, σημειώνοντας ότι η Συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου όχι μόνο δεν είναι μυστική, αλλά, όπως λέχθηκε από κάποιους, αλλά κοινοποιήθηκε το 2020 προς την Κομισιόν με επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε στη συνέχεια την αναφορά και απολογήθηκε, αλλά οι επικρίσεις για το ζήτημα των αποθήσεων συνεχίστηκαν να διατυπώνονται ανεξαρτήτως της γνωστοποίησης της Συμφωνίας Κύπρου-Λιβάνου. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρίνησε πάντως ότι τα πρόσωπα που επιστρέφουν μέσω Λιβάνου τη χάνουν εξατομικευμένης αξιολόγησης, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν χρήζουν προστασίες. Να πούμε τέλος ότι επικρίσεις προς όλες τις κατευθύνσεις διατύπωσε ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου, περιλαμβανομένης τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Τουρκίας για εργαλειοποίηση αλλά και της Λευκωσίας, χαρακτηρίζοντας τροπή το κέντρο υποδοχής Πουρνάρα και θέτοντας θέμα για τους 11 ανηλίκους που έχουν εξαφανιστεί. Ο Ευρωβουλευτής του DC Λουκάς Φουρλάς στήριξε τη Λευκωσία και επέκρινε όσους τοποθετήθηκαν, όπως είπε, στη βάση λανθασμένων στοιχείων. Μάλιστα.